Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μιλά για την καριέρα, τον έρωτα και το χαμό του πατέρα της. Η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο το βράδυ της Δευτέρας, 11 Ιανουαρίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, μίλησε για τα τυχαία περιστατικά που την οδήγησαν το 1979 στην οπισθοδρομική κομπανία, για τον θάνατο του πατέρα της αλλά και για τον εγκλισμό εν μέσω πανδημίας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη έχει μια πορεία γεμάτη από ιστορικές ηχογραφήσεις, σπουδαίες συνεργασίες με συνθέτες, στιχουργούς, ποιητές αλλά και ομότεχνους, τις ερμηνευτές και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις εντός και εκτός των συνόρων σε θέατρα, στάδια, μουσικές σκηνές αλλά και εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους διεθνώς. Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες ερμηνεύτριες με μια τεράστια ερμηνευτική γάμα που αντικατοπτρίζεται στο ευρύ της ρεπερτόριο το οποίο συνδυάζει Δύση και Ανατολή και έχει σαφείς επιρροές από τη μουσική μας παράδοση. Κατάγεται από την Ικαρία και τους Παξούς, οι New York Times αναφέρουν πως η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σοπράνο που συνδυάζει την γλυκύτητα με τη θέρμη, την καθαρότητα και την ευαισθησία με μια αίσθηση θλίψης και μελαγχολίας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μιλά για την καριέρα, τον έρωτα και το χαμό του πατέρα της. Η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια Ελευθερία Αρβανιτάκη ήταν καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο το βράδυ της Δευτέρας, 11 Ιανουαρίου. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, μίλησε για τα τυχαία περιστατικά που την οδήγησαν το 1979 στην οπισθοδρομική κομπανία, για τον θάνατο του πατέρα της αλλά και για τον εγκλισμό εν μέσω πανδημίας. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη έχει μια πορεία γεμάτη από ιστορικές ηχογραφήσεις, σπουδαίες συνεργασίες με συνθέτες, στιχουργούς, ποιητές αλλά και ομότεχνους, τις ερμηνευτές και αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις εντός και εκτός των συνόρων σε θέατρα, στάδια, μουσικές σκηνές αλλά και εμβληματικούς συναυλιακούς χώρους διεθνώς. Είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις κορυφαίες Ελληνίδες ερμηνεύτριες με μια τεράστια ερμηνευτική γάμα που αντικατοπτρίζεται στο ευρύ της ρεπερτόριο το οποίο συνδυάζει Δύση και Ανατολή και έχει σαφείς επιρροές από τη μουσική μας παράδοση. Κατάγεται από την Ικαρία και τους Παξούς, οι New York Times αναφέρουν πως η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μια σοπράνο που συνδυάζει τη γλυκύτητα με τη θέρμη, την καθαρότητα και την ευαισθησία με μια αίσθηση θλίψης και μελαγχολίας. Thank you.